Ωραία, λοιπόν, να μάθουμε, να ακούσουμε τι θα γίνει το τελευταίο τρίμερο της αποκριάς αναφορικά με τον καιρό. Πολλά όσα λέγονται και γράφονται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο σας έλεγα από την αρχή της εβδομάδας ότι εκεί προς το τέλος θα πάμε να μιλήσουμε και να ζητήσουμε τη βοήθεια για άλλη μια φορά του κυρίου Κλειάρχου Μαρουσάκη και του μετεωρολόγου, έτσι που θα έχουμε ολοκληρωμένα τα προγνωστικά στοιχεία για να ξέρουμε τι στην ευχή θα γίνει. Κύριε Μαρουσάκη, νοτιάδες να περιμένουμε και σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες. Ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε λοιπόν για άλλη μια φορά. Φέτος θα κυριαρχήσει ο νοτιάς σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Αυτό θα γίνει ιδιαίτερα έντονο από αύριο το απόγευμα και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα δούμε τους ανέμους να στρέφονται σε νοτιάδες, να ενισχύονται. Θα φτάσουν την Κυριακή τα 7 με 8 τοπικά, ακόμη και τα 9 από φόρ. Θα μεταφέρουν αφρικανική σκόνη και θα ανεβάσουν βέβαια και τη θερμοκρασία στην περιοχή της Κρήτης, ακόμη και πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα θα λέγαμε για τα βόρεια τμήματα του νησιού, όπου εκεί ο νοτιάς, όπως πολύ σωστά και καλά θα γνωρίζετε εσείς, λειτουργεί και σαν καταβάτης, άρα λοιπόν λειτουργεί σαν λίβας. Θα δούμε λοιπόν τον υδράρκυρο, ακόμη και πάνω από τους 20 βαθμούς. Θα πέσει λίγο την καθαρά Δευτέρα η θερμοκρασία, αλλά το σκηνικό του καιρού δεν φαίνεται να αλλάζει. Και πάλι δηλαδή έτσι οι συννεφιές θα κυριαρχούν στην Κρήτη, η αφρικανική σκόνη, ίσως δούμε κάποιες διάσπαρτες βροχές, λασποβροχές, εδώ και εκεί από την Κυριακή απόγευμα βράδυ, αλλά και μέσα στη Δευτέρα. Και την Τρίτη αυτό θα συνεχιστεί στο καιρικό μοτίβο. Τώρα, αν θέλουμε να ανοίξουμε έτσι λίγο το πλάνο για να δούμε για την υπόλοιπη χώρα και για όσους βέβαια αναμένεται να κινηθούν ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα και προς την περιοχή της Πάτρας, όπου λαμβάνουν χώρα βέβαια και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Θα δούμε από την Κυριακή το πρωί, αλλά κυρίως θα λέγαμε μεσημέρι και συνέχεια, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Θα είναι δηλαδή βροχερός ο καιρός από την Κυριακή αλλά και την καθαρά Δευτέρα. Σε πολλές περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας. Εκεί βέβαια νοτιάδες και θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στους 17-19 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το γενικό πλάνο και το γενικό πλαίσιο, καταλαβαίνω, βάσει των στοιχείων που επεξεργάζεστε μέχρι αυτή την ώρα. Μετά από αυτό το διάστημα, κάπου παρακάτω έχουμε ενδεχόμενα, φαίνεται ενδεχόμενα να υπάρχουν βροχές, να υπάρχει κάποιο βαρομετρικό, μπας και γεμίσουν και οι ταμιευτήρες νερό, κύριε Μαρουσάκη. Θα ξανέρθω στο τρίμερο της αποκριάς, αλλά ξέρετε έχω και την έννοια αυτή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές περιοχές της χώρας μας ταλαιπωρούνται από λειψιδρία τους τελευταίους μήνες. Έχουμε πολύ χαμηλές έτσι γενικότερα βροχοπτώσεις. Όχι βέβαια μόνο μέσα στο χειμώνα, αλλά ακόμη και το φθινόπωρο. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία ταλαιπωρείται από το φαινόμενο γενικότερα της ανομβρίας. Προβλήματα δημιουργούνται, με συγχωρείτε, ακόμη και προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Και είναι ακόμα πιο έντονα τα προβλήματα της απουσίας των βροχοπτώσεων. Να τονίσουμε εδώ, έχω γράψει και ένα άρθρο πριν καμιά εβδομάδα, σχετικά με ένα φαινόμενο το οποίο έλαβε χώρα στην στρατόσφαιρα πάνω από την Αρκτική. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ευνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση. Δηλαδή ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία στη στρατόσφαιρα πάνω από την Αρκτική, με αποτέλεσμα έτσι να έχουμε σε διάστημα δύο εβδομάδες, δηλαδή μετά αφού λάβει χώρα αυτό το φαινόμενο και μετά από δύο εβδομάδες, σιγά σιγά την κάθοδο πολύ ψυχρών αερίων μαζών σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη στην κυρία Ήπειρο. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ο Μάρτιος στο πρώτο του δεκαήμερο θα μας φέρει ένα ψυχρό κύμα. Ψυχρές και πάλι δηλαδή αέριες μάζες θα κατηφορήσουν πιο νότια. Και εκτιμούμε ότι θα σχηματίσουν κακοκαιρίες μέσα στη Μεσόγειο, οι οποίες θα απασχολήσουν και τη χώρα μας. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι το πρώτο δεκαήμερο τουλάχιστον του Μαρτίου, να μην πάμε ακόμα πιο μακριά, μιας και φέτος ο καιρός παρουσιάζει έτσι ιδιαίτερη αστάθεια και στα προγνωστικά δεδομένα του, φαίνεται ότι στο πρώτο δεκάμερο του Μαρτίου θα έχουμε αρκετές βροχοπτώσεις, οι οποίες πολύ πιθανόν να επηρεάσουν ακόμη και την περιοχή της Κρήτης. Μακάρι να λειτουργήσουν ευεργετικά αυτές οι βροχές και να προσπαθήσουν να καλύψουν στο μέτρο βέβαια του δυνατού το κενό που έχουν αφήσει πίσω τους οι προηγούμενοι χειμωνιάτικοι μήνες, αλλά ακόμη και οι φθινοπορεινοί μήνες, ιδιαίτερα για την Κρήτη. Όπου, όπως είχαμε συζητήσει και στην τελευταία μας έτσι σύνδεση, αν εξαιρέσουμε αυτή τη φωνική κακοκαιρία που δυστυχώς άφησε πίσω της και νεκρούς τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, η Κρήτη δεν έχει να θυμηθεί κάτι ακόμα αξιόλογο, με εξαίρεση και την τελευταία έτσι ψυχρή εισβολή, που άφησε κάποια χιόνια στα βουνά, αλλά και λίγες βροχές στα πιο χαμηλά έτσι υψόμετρα. Τώρα να σας πω κάτι, αν η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, από τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις λέξεις και αυτά που λέτε, εγώ απογοητεύομαι όταν σας ακούω να λέτε ότι πιθανότατα
αυτές οι βροχοπτώσεις να επηρεάσουν και τα πιο νότια διαμερίσματα της χώρας στην Κρήτη, όταν έχουμε ένα φράγμα όπως λέμε εδώ που συνεχώς αντλείται νερό, υδρεύει τρεις δήμους, είναι στο 42% η πληρότητά του και φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο για όλους μας. Γι' αυτό έχετε το λέω απόλυτο έτσι. Δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς βάζω την πιθανότητα μέσα στις λέξεις μου. Γι' αυτό, γιατί τα νοτιότερα ρεύματα της χώρας μας δεν ευνοούνται συνήθως από τα περάσματα των κακοκαιριών που μας έρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Ευνοείται κυρίως η Ανατολική και η Βόρεια Ελλάδα. Όσο πιο νότια πηγαίνουμε, ο καιρός γίνεται και πάλι αρκετά ξηρός. Μπορεί βέβαια ο Βουργιάς να ρίξει τη θερμοκρασία, να θυμίσει περισσότερο χειμώνα, να πέσουν και κάποιες βροχές. Αλλά οι βροχές αυτές, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι σε θέση να καλύψουν αυτό το σημαντικό κενό που πολύ σωστά βέβαια τονίζεται. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, εστιάζω στην Κρήτη. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλο το νησί, με το πολύ μεγάλο επίσης καρναβάλι στο Ρέθυμνο την Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, καθαρά Δευτέρα. Έχουμε συννεφιά, έχουμε σκόνη. Ίσως, πολύ ή λίγο δεν ξέρω, πείτε μου, διευκρινίστε μου το αυτό, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα μέσα στο μυαλό μου, και οι υψηλές θερμοκρασίες. Πολύ σωστά λοιπόν το αναφέρετε, θα έχουμε αρκετά μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης προς την περιοχή της Κρήτης, δυστυχώς, και σε συνδυασμό έτσι και με τη συννεφιά που θα επικρατεί, θα δημιουργείται έτσι μια σχετικά βαριά ατμόσφαιρα, συνοδεία και των δυνατών ανέμων αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών. Όλα αυτά αυξάνουν βέβαια και τη σχετική υγρασία, κάνουν λίγο πιο δύσκολη την αναπνοή, ειδικά σε βεβαρημένες ομάδες του πληθυσμού που έχουν έτσι κάποια ευαισθησία περισσότερη στο αναπνευστικό σύστημα. Τώρα, εάν θα βρέξει λίγο, δούμε κάποιες έτσι λασποδοχές, δεν θα είναι σε θέση σε καμία περίπτωση αυτό το φαινόμενο να δημιουργήσει πρόβλημα. Πιο πολύ εστιάζουμε στη μεταφορά της Κρήτης, στη μεταφορά της σκόνης που θα έχουμε στην περιοχή της Κρήτης, με τη βοήθεια βέβαια και των οχιάδων και των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό θα είναι κυρίως το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο σε ό,τι αφορά έτσι, το καιρικό μοτίβο που θα συνθέσει τις επόμενες μέρες του τριημέρου. Μάλιστα. Για να ετοιμαστούμε και να ξέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μερουσάκη. Καλή αποκριά. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο. Ευχαριστώ. Καλά να είσαστε.